Επιστρέψαμε εδώ, δεύτερο μέρος Κρήτη. Σήμερα δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει καλύτερα αυτό το μέρος από μία σύνδεση σε ένα τοπίο, σε ένα μέρος, σε μία έτσι πόλη ξεχωριστή, ονειρεμένη. Και αναφέρομαι στη Σανγκάη, εκεί στη μακρινή Κίνα. Η πρώτη σύνδεση λοιπόν στο δεύτερο μέρος θα είναι με Σανγκάη. Είναι ο κύριος Χρήστος Στεφανουδάκης. Κύριε Στεφανουδάκη, τι κάνετε? Καλησπέρα από Κρήτη. Πολύ καλησπέρα σας. Πώς ακούγομαι? Ακούγεστε τέλεια. Εγώ πώς ακούγομαι? Εντάξει. Okay. Okay, λοιπόν. Okay, λοιπόν. Η αλήθεια είναι πως τον κύριο Στεφανουδάκη εγώ τον ήθελα στην πρεμιέρα της εκπομπής. Ωστόσο ήταν ακόμα Κρήτη, Αθήνα. Είτε σε καραντίνα θα έλεγα. Είναι λίγες μέρες οι οποίες έχω επιστρέψει στην Κίνα. Ναι. Οπότε έπρεπε να μείνω και για 14 μέρες. Καραντίνα. Σε απομόνωση, ναι. Σε απομόνωση. Έχετε καταγωγή από την Κρήτη, σωστά? Ναι, από τη Μεσαρά, από τη Γαλλιά. Ωραία. Πώς ένας Μεσαρίτης τώρα βρέθηκε στη μακρινή Κίνα? Για πείτε μας λίγο, για βάλτε μας λίγο στο κλίμα. Είναι παλιά ιστορία. Πριν 8 χρόνια είχα έρθει για διακοπές εδώ πέρα να δω κάποιους φίλους. Ναι. Και έμεινα, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Και μείνατε. Έχετε μετανιώσει για αυτή την επιλογή σας? Όχι βέβαια, γιατί ήταν κάτι το οποίο με έμπνεε να το κάνω. Δεν με έστειλε κάποια θέση, κάποια δουλειά εδώ πέρα. Είχα έρθει για τουρισμό, οπότε αποφάσισα να μείνω για λίγο καιρό, να ζήσω την εμπειρία, γιατί δεν... ένα ταξίδι αναψυχής 20 μέρες δεν μπορεί να σου δώσει όσα στο maximum αυτή η πόλη. Οπότε αποφάσισα να μείνω για λίγο καιρό ακόμα και ο λίγος καιρός έγινε 8 χρόνια. Ούτε καν κατάλαβα πώς πέρασε ο καιρός. Η ζωή και η καθημερινότητα στην Σανγκάη πώς είναι για έναν Κρητικό? Πολύ διαφορετική για έναν Κρητικό στην Κρήτη. Είναι το άκρος αντίθετο, θα έλεγα. Πρέπει να αλλάξεις γενικότερα τον τρόπο σκέψης σου από πολύ μικρά πράγματα, ξεκινώντας από πώς ψωνίζεις στο σούπερ μάρκετ ή το τι θα φτιάξεις για μεσημεριανό. Πώς ψωνίζεις στο σούπερ μάρκετ? Τώρα μου κάνετε, έχω απορία. Πώς ψωνίζεις στο σούπερ μάρκετ? Βασικά, όλα γίνονται πλέον μέσω του κινητού, μέσω της εφαρμογής, οπότε δεν υπάρχει σούπερ μάρκετ με τον τρόπο που το ξέρουμε εμείς στην Κρήτη. Ναι. Όλα γίνονται καθοδόν από τη δουλειά στο σπίτι μέσω μιας εφαρμογής μέσα στο μετρό. Α, μέσα στο μετρό. Κάποια άλλη έτσι διαφορά που είναι έτσι ιδιαίτερη και θέλετε να μας πείτε σε σχέση με την καθημερινότητα εδώ στην Ελλάδα και στην Κρήτη? Μας είπατε στο σούπερ μάρκετ. Πού αλλού, δηλαδή αν βρεθώ εγώ στην Κίνα, στη Σανγκάη, τι θα μου προκαλέσει εντύπωση? Πέρα από τα κτίρια, βλέπουμε και φωτογραφίες και βίντεο, βέβαια, που ο κύριος Στεφανουδάκης μας έχει στείλει για να προβάλλουμε και να δείξουμε. Πού αλλού, τι θα μου προκαλέσει εντύπωση? Νομίζω ότι η κουλτούρα των ανθρώπων, ο τρόπος σκέψης, έχουν μεγάλη διαφορά σε σχέση με εμάς τους Έλληνες, αλλά και καθώς επίσης και ο πολιτισμός, το περιβάλλον, η πόλης έχει πολύ μεγάλη, είναι η πόλη των αντιθέσεων. Η δηλαδή, γνώμη, βλέπεις αυτό, ναι. Η πόλη των αντιθέσεων. Βλέπεις σωστά, βλέπεις τους ουρανοξύστες, βλέπεις ότι σου φαίνεται ότι έχεις κάνει μια βουτιά στο μέλλον, αλλά ταυτόχρονα βλέπεις κάποια πράγματα όπως είναι τα μικρά σπιτάκια, η παραγκούπολης κάτω από τους ουρανοξύστες, όπου αυτό το πράγμα ίσως και να σε τρομάζει. Αναφορικά τώρα με την πανδημία και το πώς αντιλαμβάνονται εκεί οι άνθρωποι την δύσκολη περίοδο που διανύουμε, καταρχάς υπάρχουν περιορισμοί στις μετακινήσεις, είναι υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εξωτερικούς χώρους? Όταν τελείωσα την περίοδο καραντίνας και βγήκα επιτέλους ελεύθερος στον δρόμο, νομίζω ότι
είναι, ζούμε σε φάση προ-κορονοϊού. Δηλαδή, θεωρώ ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ασφάλεια. Κανείς δεν φοράει μάσκα στο δρόμο ή σε εστιατόρια, στη δουλειά. Είναι μόνο σε περιορισμένους χώρους και σε κλειστούς χώρους, όπως είναι, ας πούμε, οι ώρες αιχμής στο μετρό. Μάλιστα. Το πρωί και το απόγευμα. Θεωρώ ότι και και τα περιστατικά είναι πολύ πολύ λίγα μετρημένα στα δάχτυλα. Κύριε Στεφανουδάκη, έχουμε, ναι, ξέρω εγώ, είναι λίγα λοιπόν. Ένα ή δύο, ναι, αυτό, περιστατικά. Εκεί οι ντόπιοι, τι γνώμη έχουν για τους Έλληνες, για να μην πω για τους κριτικούς, εντάξει, υπερβολή, για τους Έλληνες γενικότερα. Πώς υποδέχονται τους Έλληνες? Νομίζω ότι μας αγαπάνε πάρα πολύ και δεν είναι τυχαίο και το γεγονός ότι η χώρα μας, όπως μεταφράζεται στα κινέζικα, σημαίνει, το νόημα της λέξης είναι το άλλο μεγάλο έθνος. Το πρώτο έθνος είναι το δικό τους και το άλλο μεγάλο έθνος θεωρούν είναι η Ελλάδα. Το έθνος της Ελλάδας. Με τα κινέζικα έχετε μάθει τη γλώσσα, φαντάζομαι, έτσι είναι, πάνω κάτω. Στην εταιρεία που δουλεύω, το business language είναι στα αγγλικά, αλλά για να μπορέσω να συνονοηθώ μετά, ναι, από 8 χρόνια ζώντας στην Κίνα, ναι, έχω μάθει τη γλώσσα. Λοιπόν, εγώ θα σας πω τώρα ότι σας ευχαριστώ πολύ και δίνω έτσι χαιρετισμούς από Κρήτη και από Ηράκλειο. Θέλω κάτι αντίστοιχο να μου πείτε στα κινέζικα. Κάτι αντίστοιχο να μου πείτε στα κινέζικα. Την καλησπέρα σας και το χαιρετισμό σας. Για να κλείσουμε και τη σύνδεση. Ni hao. Ωραία. Που σημαίνει, για να ξέρω και τι μου είπατε. Πρέπει να πάρω και την απάντηση, παιδιά. Μην κοπεί σύνδεση τώρα. Άνο. Πάμε. Τι απάντηση, τι σημαίνει, μετάφραση. Η μετάφραση, μετάφραση. Με ακούτε, κύριε Στεφανουδάκη, με ακούτε? Με ακούτε? Δεν ακούρε. Εντάξει, μπορεί να έχουμε ένα πρόβλημα. Δεν πειράζει. Θα μας το γράψει και θα μας μεταφέρει τη μετάφραση. Κύριε Στεφανουδάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά.